Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα είμαι εδώ με ένα βίντεο haul που έχω να κάνω έτσι κάποιο καιρό. Καλοκαιρινό haul, ανοιξιάτικο haul. Προς το καλοκαιρινό θα το πάμε βασικά. Έχω καινούργια πράγματα για να σας δείξω. Κάποια που έχω παραγγείλει μου ήρθαν σήμερα, οπότε θα τα δούμε και μαζί. Και έχω να σας δείξω αξεσουάρ, ρούχα, παπούτσια. Έχω και αρώματα, έτσι οι επιλογές μου για το καλοκαίρι. Οπότε θα έλεγα να πάρετε καφεδάκι και να ξεκινήσουμε, γιατί έχω να σας δείξω πολλά. Θέλω να ξεκινήσω με αξεσουάρ και γυαλιά ηλίου. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι μετά από 2,5 χρόνια που ζούμε όλη αυτή την κατάσταση, είναι η πρώτη φορά που λέω αυτά που πήρα θα τα φορέσω. Θα τα χαρώ. Δεν ξέρω, είχα πολύ ωραίο vibe όταν παρήγγελνα και πήγαινα στα μαγαζιά. Γιατί δεν ξέρω, νιώθω ότι αυτό το καλοκαίρι μετά από 2 χρόνια θα είναι διαφορετικό, πιο ανέμελο ίσως. Δεν ξέρω, δεν πειράζει. Ήταν ο προβληματισμός μου, έπρεπε να το μοιραστώ. Θέλω να ξεκινήσω με γυαλιά ηλίου, τα οποία τα πήρα από τη Σαντορίνη, από ένα μαγαζί εκεί που έμπαινα και χάζευα. Είναι από Alexander McQueen και μόλις τα έβαλα συνειδητοποίησα πόσο δεν μου πάνε τα trendy γυαλιά, αλλά θέλω κάτι πιο κλασικό. Δεν ξέρω πώς σας φαίνονται, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Τα τελευταία 2-3 χρόνια ξέρετε ότι είναι στη μόδα τα πιο στενά γυαλιά. Έχω κι εγώ. Αλλά νομίζω ότι επειδή έχω μεγάλο πρόσωπο, τα πιο μεγάλα γυαλιά μου πάνε πιο πολύ. Αυτά είναι έτσι μια μέτρια κατάσταση, ούτε πολύ τεράστιο, ούτε μικρά. Είναι ταρταρούγα. Τα είχε νομίζω και σε μαύρο, αλλά μου άρεσε που η ταρταρούγα είχε τον degradé φακό εδώ, οπότε επέλεξα αυτά εδώ. Να σας πω ότι ό,τι link βρω θα σας το βάλω από κάτω στο κουτί πληροφοριών. Και να συνεχίσω με ρούχα. Ξεκινάω με 2 φορέματα που πήρα από Happy Sizes. Το ένα σας το είχα δείξει προηγούμενο vlog, αλλά δεν το είχα δοκιμάσει. Οπότε ναι, ευκαιρία να σας το ξαναδείξω και να το δοκιμάσω. Είναι αυτό εδώ, το mini θα έλεγα φόρεμα, το οποίο εμένα μου κάνει πολύ καλεσμένη σε βάφτιση. Μάλλον σε βάφτιση θα το βάλω κι εγώ. Εν τω μεταξύ, 2-3 χρόνια πριν είχαμε όλο γάμους να πάμε και τώρα έχουμε όλο βαφτίσεις. Τι ωραίο που είναι αυτά. Είναι 60's, πολύ σου το βγάζει και σου το βγάζει και το μανίκι το οποίο είναι καμπάνα. Και επειδή εμένα με ξέρετε, δεν φοράω πολύ χρώμα, το προσπαθώ και κάθε τόσο θέλω έτσι λίγο να ξεφεύγω, οπότε αυτό ήταν. Το είχε και σε πιο μακρύ νομίζω. Ξέρετε έτσι, 60's, μακρύ, τύπου ελληνική ταινία. Φοβερό κομμάτι, φοβερά χρώματα. Το πράσινο αυτό είναι πολύ στη μόδα. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς η επιλογή. Και το επόμενο, το οποίο θεωρώ ότι θα το λιώσω, γιατί είναι ένα καθημερινό θα έλεγα φόρεμα. Μπορείς να το κάνεις και dress up και dress down. Λίγο μπορείς να το βάλεις και με sneakers και με τακούνι. Είναι αυτό εδώ και αυτό mini. Λίγο πιο μακρύ από mini. Γι' αυτό σας είπα για κάθε μέρα. Έχει τρουακάρ μανικάκι που εγώ που θέλω να κρύψω το μπρατσάκι μου πάρα πολύ με βολεύει. Και έχει αυτό το πολύ πολύ λεπτό μικρό καρό. Το οποίο από μακριά δεν φαίνεται πάρα πολύ. Φαίνεται έτσι σαν κόκκινο ροζ. Αλλά έχει και αυτή τη λεπτομέρεια την τσαχπινιά. Μου άρεσε και αυτό πάρα πολύ. Και επειδή είναι έτσι αέρινο, το υφασμά του είναι φανταστικό. Νομίζω ότι θα το λιώσω το καλοκαίρι είτε με sneakers το πρωί είτε με πιο βραδινό παπούτσι το βράδυ. Πάμε σε τσάντα. 2 τσάντες έχω να σας δείξω σε αυτό το βίντεο και η πρώτη είναι από Click Jewels. Λοιπόν, η τσάντα που πήρα η Μεντί από Click Jewels, δεν έχω ξαναπάρει τόσο θετικά σχόλια για τσάντα, μηνύματα στο Instagram. Με σταματάνε στον δρόμο συνέχεια και με ρωτάνε από πού είναι η τσάντα σου. Στο γιατρό πάω, μου λέει τι ωραία τσάντα που έχεις. Να πάρω καφέ, πάω, μου λένε τι ωραία τσάντα που έχεις. Πάρα πολύ καλοκαιρικά σχόλια. Μετά από πόσες τσάντες που έχω πάρει, πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν ξέρω τι έγινε, άρεσε σε πάρα πολλούς. Είναι πολύ ωραία τσάντα και σας είχα πει ότι θέλω να την πάρω και σε άλλο χρώμα γιατί πραγματικά με έχει βολέψει. Οπότε την πήρα και στο ροζ. Σε σχέση με την άλλη έχει χρυσό hardware, το Μεντί είχε το ασημένιο και αυτή εδώ έχει το χρυσό και μου άρεσε γιατί αυτό εδώ το ροζ παιδιά δεν είναι πάρα πολύ έντονο σαν το κραγιόν ας πούμε. Να μην μπορώ να το συνδυάσω εύκολα. Πάει έτσι προς το ροδακινό λευκό, οπότε θεωρώ ότι θα ταιριάξει πάρα πολύ με όλα αυτά που θα φορέσω το καλοκαίρι και φυσικά το pop of color το θέλω. Τέλος τα αξεσουάρ μου, αφού γενικότερα φοράω μόνο μαύρα. Να σας πω ότι αυτές εδώ οι τσάντες είναι χειροποίητες, τις φτιάχνει η Elisabeth και μπορείτε να τις βρείτε σε πάρα πολλά σημεία, είτε από το site είτε σε φυσικά καταστήματα. Θα σας μαζέψω όλες τις πληροφορίες από κάτω, γιατί γίνεται χαμούλης γενικότερα με αυτές.
Και αυτή εδώ είναι η επιλογή μου καλοκαιρινή. Συνεχίζω με μάγκο. Εν τω μεταξύ, πόσο τρελαίνομαι για το φούξια το κραγιόν. Σας φαίνεται πολύ έντονο για την ηλικία μου. Γιατί έχω να βάλω φούξια κραγιόν νομίζω από τότε που ξεκίνησε ο COVID. Μιας και ήμασταν όλο με τις μάσκες και δεν φοράγαμε πολύ κραγιόν. Και τώρα, παιδιά, το ήθελα πάρα πολύ για να μου φτιάξει διάθεση. Δεν ξέρω. Και με ξέρετε, οι πιο παλιές ότι εγώ το φούξια το λατρεύω. Δεν ξέρω. Και με αυτό το μαλλί έτσι το πιο ανοιχτό μου αρέσει τρελά. Ό,τι να είναι, λέω, έτσι. Όλα λάθος. Πιάνω ένα θέμα, συνεχίζω ένα άλλο. Δεν ξέρω, αυτό λέγεται απόσπαση προσοχής, δεν ξέρω πώς λέγεται. Πάντως το έχω αυτό γενικότερα σαν άνθρωπος. Πάμε σε μάγκο και σε ένα φόρεμα το οποίο δεν σας θυμίζει ελληνικό νησί. Δεν έπρεπε αυτό το φόρεμα να το έχω στην Σαντορίνη που πήγα, γιατί είναι πραγματικά ένα ελληνικό νησί. Είναι και αυτό έτσι μίνι. Μου θυμίζει αυτά τα βάζα, τις πορσελάνες που έχει η μαμά μου στο σπίτι. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλοκαιρινό. Και αυτό νομίζω είναι ένα φόρεμα που μπορείτε να το φορέσετε το πρωί με sneaker, γιατί το υφασμά του είναι, ξέρετε, ανάλαφρο κι αυτό. Και το βράδυ έτσι για πιο καλό, με χρυσά κοσμήματα, μεγάλα χρυσά σκουλαρίκια. Δεν ξέρω. Προτείνω. Πόσο έκανε, δεν γράφει. Είναι καλυμμένη η τιμή. Γύρω στα 30 θα έκανε, λογικά. 30-40 εκεί. Και από τα μάγκο επίσης πήρε και ένα ζευγάρι παπούτσια. Πέδιλα. Θα δείτε 4-5 ζευγάρια παπούτσια σε αυτό το βίντεο. Γιατί καλοκαίρι. Και είχα καιρό να ανανεώσω τα πέδιλά μου. Και επίσης είμαι πάρα πολύ δύσκολη με το παπούτσια. Ξέρετε ότι φοράω 42. Επίσης δεν φοράω πολύ ψηλό τακούνι. Οπότε ό,τι έβρισκα στην αγορά είχε πολύ λεπτό και ψηλό τακούνι που συγχωράτε με. Δεν μπορώ να το περπατήσω. Μπράβο σας. Όσο το περπατάτε, εγώ δεν. Οπότε θέλω λίγο πιο κοντό και στιβαρό να ματέχει, να αντέχει. Οπότε βρήκα αυτό εδώ, το οποίο είναι ροζ. Το καταλαβαίνετε. Με χοντρό τακουνάκι πίσω. Εν τω μεταξύ, αυτό το χοντρό τακουνάκι σε ό,τι site μπήκα κλπ. Ψιλοφεύγει νομίζω από τη μόδα. Και πάρα πολύ στεναχωριέμαι, γιατί εγώ μόνο τέτοιο φοράω. Αυτό εδώ είναι το ζευγάρι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και γενικότερα έχω μια αγάπη με τα ροζ πέδιλα το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι πάνε εξαιρετικά με μαύρισμα. Νομίζω ότι το ροζ πάει πάρα πολύ με όλα. Δηλαδή με το φόρεμα που σας έδειξα, το λευκό με τις μπλε λεπτομέρειες, θα πήγαινε ένα τέτοιο πέδιλο. Φανταστικά. 29,99. Εν τω μεταξύ, πολλές από εσά φοράτε και εσείς 42 νούμερο, μου στέλνετε που βρίσκω παπούτσια. Δύσκολα βρίσκω παπούτσια, αλλά γενικότερα τα fast fashion, όπως είναι τα Zara, όπως είναι τα Mango, όπως είναι τα H&M, έχουν 42. Επίσης τα happy sizes έχουν 42-43 νομίζω μερικές φορές. Μου είπαν ότι στα Mary Boo νομίζω έβγαλα 42, αλλά όταν είχα πάρει εγώ ένα 42 στα Envy, νομίζω δεν μου ήταν καλή φόρμα, μου ήταν λίγο μικρή. Θα ξαναδοκιμάσω όμως να πάρω και θα σας πω. Γενικότερα, παιδιά, ένα δράμαζο και με το ύψος μου και με το πλάτος μου. Και με το νούμερο παπούτσιου μου. Έκανα μία παραγγελία από H&M, η οποία ήρθε σήμερα, και όλη η παραγγελία είναι μαύρα ρούχα. Μαύρο, 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 μαύρο. Μη σας κακομάθω με το χρώμα, να σας δείξω και λίγο μαύρο. Πήρε ένα μαγιό ολόσωμο. Τώρα αυτό δεν σας το δοκιμάζω και γίνει sensor το βίντεο. Ένα απλό μαγιό ολόσωμο μαύρο. Γενικότερα τα μαγιό του H&M κρατάνε ένα χρόνο. Αν το φοράς δηλαδή συνέχεια, ένα καλοκαίρι βασικά. Στο τέλος του καλοκαιριού έχει ξεβάψει, ξέρετε. Αλλά έτσι όπως έκανα browsing στο site, λέω, βάλω και ένα μαγιό μαύρο. Πήρε επίσης ένα τσίνο, νομίζω τα λέει. Είναι super stretch. Έτσι καλοκαιρινό σαν τζιν, για να μη σκάω. Είναι πάρα πολύ ελαφρύ το υφασμά του. Το έχει και σε άλλα χρώματα νομίζω. Και μετά πήρα δύο φορέματα που μάλλον δεν πέτυχα το νούμερο. Δεν τα έχω δοκιμάσει. Θα τα δοκιμάσω να τα δούμε. Το πρώτο είναι ένα μακρύ φόρεμα. Παίζει αυτό να μου είναι λίγο μεγάλο όμως. Βέβαια θα δω πώς θα το βάλω. Που ήθελα να το βάλω σκέτο χωριζόνι. Να βάζω έτσι ένα τέτοιο φόρεμα που βλέπω κορίτσια στον δρόμο και φαίνονται πάρα πολύ cool. Ένα απλό φορεματάκι. Βάζουν και ένα sneaker και πάνε με μια μεγάλη τσάντα στις δουλειές τους. Μάλλον δεν το κατάφερα όμως να φανώ τόσο cool, γιατί αυτό πρέπει να έχει έρθει πολύ μεγάλο. Θα το δοκιμάσουμε βέβαια. Και μετά πήρα και ένα φόρεμα για την παραλία. Και αυτό και αν βγήκε μεγάλο. Και αυτό δεν ξέρω πώς να σας το δείξω κιόλας, γιατί μπροστά, επειδή βάζεις μαγιό, είναι πολύ όλα έξω. Έχει φανταστική λεπτομέρεια. Είναι όλο τρυπητό έτσι. Νομίζω ότι έχει και σε λευκό. Βλέπετε. Ήρθε λίγο μεγάλο. Θα δούμε. Διάλειμμα για καφέ. Και συνεχίζουμε με Ζάρα. Έκανα μια βόλτα στο κατάστημα. Δεν βρήκα πάρα πολλά που να μου πάνε. Οπότε έφυγα κυρίως με σκουλαρίκια. Πήρα αυτούς εδώ τους κρίκους. Βλέπετε πόσο χοντροί είναι. Και τους πήρα γιατί τους φόρησε μια φίλη μου και τους ζήλεψα. Και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακοί. Οπότε τους πήρα κι εγώ. Γενικότερα
χρυσούς κρίκους. Συνέχεια αλλάζω. Έχω πάρει και 2-3 καλά κομμάτια, αλλά ξέρετε, άμα δω κάτι τέτοιο, το θέλω. Και μετά πήρα ένα πάρα πολύ ωραίο σκουλαρίκι, πολύ εντυπωσιακό. Αυτό εδώ, το οποίο θεωρώ ότι για event του καλοκαιριού πηγαίνει τέλεια. Είναι έτσι και ρομαντικό και κλασάτο και ιδιαίτερο. Είναι όλο χάντρα, είναι λουλουδάκια. Πολύ εντυπωσιακό, θα έλεγα εγώ. Και πήρα και ένα ποκαμισάκι. Α, το οποίο τι ωραίο που το είχαν σιδερωμένο στα ζάρια, μόλις το έβαλα στην τσάντα. Τσαλακώθηκε. Ένα απλό λευκό ποκαμισάκι, oversized. Τα φορά πολύ το καλοκαίρι, πάνε με όλα. Σορτσάκια, τζιν, φούστες, τα πάντα. Ξέρετε, λευκό με χρυσά κολιέ εδώ, έτσι μπούγιο να βάλεις πολλά, όχι ένα που έχω εγώ τώρα μόνο. Είναι φανταστικό. Και από το e-shop ψώνισα και παπούτσια. Γιατί το 42 δεν το έχει στο κατάστημα. Μπαίνεις και το παρακαίνεις χωρίς να τα έχεις δει. Το πρώτο ζευγάρι λοιπόν είναι αυτά εδώ, τα flats. Βλέπετε, δεν έχω καθόλου τακούνι. Τα είχα πάρει τα προηγούμενα χρόνια σε καφέ και σε λευκό. Αυτό εδώ να σας πω, μου φαίνονταν λευκό, αλλά είναι λίγο πιο μπες. Δεν πειράζει, θα το φορέσω σίγουρα. Και τα είχα λιώσει. Τα φορούσα ένα λάξ, μία το λευκό, μία το καφέ. Οπότε επειδή ταλαιπωρήθηκαν λίγο και δεν φοριούνται, είπα να ανανεώσω. Και το άλλο φλατ που πήρα, που θεωρώ ότι θα είναι τέλειο για διακοπές, γιατί είναι έτσι λεπτεπίλεπτο, χρυσό όμως, οπότε κάνει το κομμάτι του, είναι αυτό εδώ. Και αυτά είναι φλατ. 25 νομίζω έκαναν αυτά και 25 τα άλλα. Ξέρετε κάτι, πάντα δεν ξέρω τι να βάλω όταν θέλω να μην βάλω αθλητικό το πρωί, τι φλατ να βάλω. Αν έχετε καμιά ιδέα, στείλτε μου στο Instagram τι φοράει σήμερα η νεολαία για φλατ, για να μην σκάς ας πούμε και να είναι και βολικό να μπορείς να το περπατήσεις. Και τέλος πήρα αυτά εδώ τα παπούτσια. Είναι χρυσό πέδιλο, έχει το τακούνι του, ακριβώς το μέγεθος που με βολεύει. Τα παρήγγυλα, μετά πήγα στα Ζάρα και όταν τα είδα λέω, Χριστέ μου, πάρα πολύ έντονα, μα πάρα πολύ έντονα. Έχω κάνει λάθος να τα πάω πίσω, αλλά είναι φανταστικά στο πόδι. Είναι πολύ κολακευτικά και τα έχει νομίζω και σε μαύρο. Μπορεί και σε λευκό, μπορεί και να κάνω λάθος όμως. Σε μαύρο τα έχει σίγουρα. Να σας κάνω ένα διάλειμμα από τα ρούχα, να πάμε σε αρώματα, γιατί έχω δύο πολύ ωραίες επιλογές για καλοκαίρι. Και η πρώτη είναι από Chloé, το Eau de Parfum Naturel. Είναι το πιο καινούριο άρωμα που έχει βγάλει. Ήμουν μέσα στο μαγαζί και έψαχνα να βρω καινούριο άρωμα για το καλοκαίρι. Γενικότερα ξέρω ότι μου αρέσουν πολύ τα γλυκά αρώματα, αλλά με μπούχτισαν. Οπότε ήθελα κάτι διαφορετικό, πιο φρέσκο, αλλά όχι έτσι να πηγαίνει προς το ανδρικό. Δεν ξέρω, ήθελα κάτι άλλο και νομίζω ότι το βρήκα σε αυτό εδώ το άρωμα, το οποίο είναι ναι μεν, πολύ έτσι feminine γυναικείο άρωμα. Χριστέ μου, τι πήρα, τα 30 ml είναι τόσο. Μου ήρθε σοκ, είναι αυτό 30 ml, είναι για δύο φορές. Ωραίο, και τα έκανε και τα λεφτάκια του. Είναι λουλουδάτο, φρέσκο. Έχει νότες από φραγκοστάφυλλο, κέδρο, νερολί, μιμόζα. Και πάνω σου βγάζει ένα ελαφρύ τριαντάφυλλο. Αλλά πολύ ανεπαίσθητο, γιατί εμένα δεν μου αρέσει πολύ το τριαντάφυλλο. Και παιδιά, είναι έτσι πολύ γυναικείο και αέρινο, φρέσκο άρωμα, πρωινό. Είναι λουλουδάτο με λίγο πούδρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Να πάτε να το δοκιμάσετε, γιατί όλα τα ίδια και τα ίδια φοράμε. Και αυτό έτσι είναι λίγο πιο ξεχωριστό. Και το επόμενο που πήρα είναι από Jo Malone. Γενικότερα εμένα δεν μου κρατάνε πολύ πάνω μου, αλλά αυτό το έβαλα, έκανα μια βόλτα στο μαγαζί και ήταν το μόνο έτσι που μου έκατσε πάνω μου ωραία. Είναι να σου ταιριάζει και το άρωμα. Επίσης είναι να σου ανοίγει και η τσάντα, δεν μου ανοίγει καθόλου με τον κόμπο που έχει γίνει εδώ. Μου αρέσει έτσι και όλη η εμπειρία που προσφέρουν τα Jo Malone, ξέρετε. Η τσάντα, το ότι σου ψεκάζουν με το άρωμα που αγόρασε στο περιτύλιγμα, το κουτάκι που σου βάζουν και φιόγκο και το ανοίγεις, δηλαδή και για δώρο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το ανοίγεις και είναι αυτό εδώ. Αυτό που πήρα είναι το Jo Malone Sea Daffodil, δεν ξέρω πώς να το προφέρω. Είναι το Daffodil, είναι ένα λουλουδάκι γιατί το googlera, αλλά δεν ξέρω να σας πω ποιο είναι. Αλλά είναι και η καρδιά του, το συγκεκριμένο λουλουδάκι που έχει πάρει και το άρωμά του. Και η καρδιά του έχει επίσης Ylang Ylang. Μου αρέσει πάρα πολύ το packaging, γιατί αυτό εδώ είναι σαν μάρμαρο, πολύ ωραίο. Και να σας πω ότι αυτό εδώ, αφού το ψεκάσω και το θυμηθώ, αχ, είναι τέλειο. Είναι ένα, θα έλεγα, γλυκό άρωμα, αλλά αέρινο. Πώς γίνεται αυτό? Έχει νότες βανίλια, βέτιβερ και σανδαλόξυλο. Τρεις νότες που λατρεύω και το συνδυασμό τους. Και συνήθως το βρίσκει σε πιο χειμωνιάτικα αρώματα και πολύ έτσι πικάντικα. Αυτό ωστόσο είναι πάρα πολύ αέρινο και καλοκαιρινό. Είναι unisex. Μπορεί να το φορέσει και άντρας και γυναίκα.
Θα το ψεκάσω στο Βαγγέλη να δω πώς μυρίζει πάνω του. Σε μέρα μυρίζει πάρα πολύ γλυκά και έχει και μανταρίνι και ροζ πιπέρι. Πολύ ωραίο συνδυασμό, δεν ξέρω πώς να σας τον περιγράψω, αλλά νομίζω ότι είναι το γλυκό άρωμα τόσο όσο θα ήθελα για το καλοκαίρι. Πολύ ιδιαίτερο κι αυτό. Πάμε τώρα στο About You, όπου έχει γίνει κάποιο χαμούλη. Έχω πάρει διάφορα πραγματάκια όλο αυτόν τον καιρό που δεν με έχετε δει να ανεβάζω βίντεο haul. Αν βρω κάποιο κωδικό που να ισχύει την περίοδο που θα ανέβει το βίντεο, θα σας το βάλω στο κουτί πληροφοριών. Και ξεκινάω με παπούτσια Vans. Το καλοκαίρι ζεσταίνομαι. Δεν μπορώ, το πόδι μου καίει. Οπότε κατευθείαν αλλάζω σε Vans και έτσι σε πιο ελαφρύ πάνινο παπούτσι. Έχω τα μαύρα, τα κλασικά, τα οποία τα λιώνω. Θεωρώ ότι τα Vans πάνε τέλεια και με καμπάνες. Οπότε τα λιώνω. Και ήθελα τώρα να πάρω ένα παπούτσι και ήμουν ανάμεσα να πάρω το μπέζ λευκό που έχει, αλλά ήθελα να πάρω και χρώμα. Οπότε κατέληξα σε δύο. Στο μεντί και στο λιλά. Και πήρα το λιλά. Αυτό εδώ, το οποίο παιδιά το λατρεύω. Είναι pop of color, αλλά δεν κάνει και μπαμ. Είναι έτσι πολύ κατεβασμένο, σχεδόν σαν γκρι μοιάζει. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι αν έπαιρνα το μεντί, επειδή φοράω συνέχεια την τσάντα από Blip Jules, θα ήμουν πολύ ματσι-ματσι. Οπότε λέω πάρε αυτό, για να έχει, ας πούμε, μεντί τσάντα λιλά παπούτσι ή ροζ τσάντα λιλά παπούτσι. Πήρα και τρία ζευγάρια κάλτσες για να συνδυάσω έτσι το πολύ cool στυλ που θέλω να κάνω το καλοκαίρι. Είναι από Adidas και έχει μία μοβ πιο έντονη, που πολύ ωραία θα πηγαίνει με το λιλά παπούτσι. Την κλασική με τις τρεις γραμμές στη λευκή και μία έτσι νίον πορτοκαλό ροζ. Πήρα επίσης ένα σοτσάκι κολάν, πώς λέγεται, ποδηλατικό κολάν τέλος πάντων, από Adidas για να το φοράω και στην άθλησή μου, γιατί σας είπα ότι άρχισα, ξεκίνησα να είμαι πιο δραστήρια στη γυμναστική. Πάρα πολύ καλής ποιότητας. Δεν το έχω δοκιμάσει, τώρα τα άνοιξα, ελπίζω να μου κάνει, δεν ξέρω. Και πήρα και μία μπλούζα από Adidas πάλι, για να τη συνδυάσω με το σορτσάκι που σας έδειξα. Oversize, έτσι σπασμένο ροζ. Σαπιομήλο θα το έλεγα. Έψαχνα να μην έχει πολύ μεγάλο λόγο εδώ Adidas, που έχει συνήθως, και έχει ένα πάρα πολύ μικρό λόγο. Οπότε μπορείς να βάλεις και ένα κόσμο από πάνω. Μια αλυσίδα, όχι κάτι τρελό. Και θα με βολέψει πάρα πολύ και αυτή, γιατί τα φοράω εγώ τα oversize. Βλέπετε τώρα εδώ τι γίνεται. Αλλά να σας πάω και στα πιο έτσι κοριτσιστικά, γιατί από το About You πήρα και δύο φορεματάκια. Το πρώτο δεν θα το καταλάβετε έτσι, μόνο το pattern θα καταλάβετε. Είναι από αυτά που φοράω εγώ που δένουν στη μέση. Πολύ πολύ καλοκαιρινό. Έχει έτσι ένα εμπριμέ περίεργο. Το έχει και σε άλλο χρώμα, σε πιο σκούρο. Αλλά λέω, πήρες φόρα με τα χρώματα, πάρε το πιο ανοιχτό. Οπότε αυτό εδώ είναι. Πρέπει να μαυρίσω κιόλα για να φαίνονται έτσι και πιο ωραία. Έτσι πιστεύω στο μυαλό μου. Εν τω μεταξύ, σα είπα ότι πήγα και κάνα σολάριο στο προηγούμενο βίντεο. Δύο έχω κάνει. Δεν έχω πάρει καθόλου χρώμα, αλλά δεν ήθελα με το που κάνω μπάνιο να καώ στον ήλιο. Οπότε ξέρετε, ήθελα λίγο να πάρω μπρο με το σολάριο και μετά να πάω για μπάνιο. Και το άλλο που πήρα φόρεμα, το οποίο είναι από Nastigal νομίζω και το βρήκα στο About You, είναι αυτό εδώ. Είναι off shoulder. Έχω πολύ καιρό να φορέσω off shoulder. Ελπίζω το κρατάει αυτό εδώ το στήθος. Το μοντέλο που το φορούσε τη πήγαινε πάρα πολύ. Ελπίζω να μου πηγαίνει και εμένα, γιατί τώρα ήρθαν αυτά και δεν τα έχω δοκιμάσει. Ωραίο φαίνεται. Καλοκαιρινό με ένα κόκκινο κραγιόν. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αστεράκια. Και το τελευταίο πράγμα που πήρα από About You είναι μία τσάντα, δεν σας τη δείχνω ακόμα και θέλω να σας πω το story. Ψάχνω μία τσάντα ψάθινη, συνήθως παίρνω bucket τσάντες, αλλά πλέον δεν τις φοράω. Δεν θέλω να κρέμονται πολύ χαμηλά στο γοφό μου. Και έψαχνα μία ψάθινη, δεν έβρισκα στο στυλ που ήθελα, αλλά βρήκα μία πάρα πολύ ωραία εν τέλει. Από Guess. Είχα και ένα κουπόνι και την πήρα με έκπτωση. Και είναι αυτή εδώ. Έχει έτσι το σήμα της Guess, το οποίο δεν κάνει και μπαμ. Με την ευρύζει λίγο να κάνει μπαμ έτσι όταν έχει όλο το λόγο. Αλλά επειδή είναι λευκό με μπες δεν κάνει πάρα πολύ μπαμ. Θα πάω πίσω να με δείτε. Μπαίνει στον ώμο, είναι πάρα πολύ ωραία. Και νομίζω θα την καταφορέσω και αυτή το καλοκαίρι. Δεν παίρνω άλλη τσάντα για φέτος. Με αυτές τις τρεις θα τις βγάλουμε. Με τις δύο χρωματιστές και αυτή εδώ. Και για να κλείσω αυτό το βίντεο, νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω σε ρούχο. Θα σας δείξω την παραγγελία που έκανα από το θεσάρωμα που ήρθε και αυτή σήμερα και έχει έτσι πολύ καλοκαιρινά πράγματα. Οπότε να σας δείξω τι πήρα. Από εκεί ξέρετε ότι έχω βρει το Baccarat Rouge, το οποίο το λατρεύω. Έπρεπε να την ενισχύσω τη συλλογή κάπως. Οπότε στο άρωμα του Baccarat Rouge πήρα το Fresh Mist, το οποίο νομίζω ότι είναι στην πιο καλοκαιρινή εκδοχή του. Το βάζεις και στο ψυγείο και ψεκάζεσαι, έτσι σου δίνει δροσιά και έτσι
πολύ ελαφρύ άρωμα, που δεν θες τώρα το καλοκαίρι να είσαι εποχτισμένη, αυτό που σας έλεγα πριν. Πόσο εκνευρίζομαι, ας πούμε, όταν μπαίνεις στο αεροπλάνο και είναι καλοκαίρι και ο διπλανός φορά ένα άρωμα που δεν το φοράς ούτε στην εκκλησία και μυρίζει λιβάνι. Τρελαίνομαι. Πρέπει λίγο να σκέφτεσαι και το διπλανό. Ο Βαγγέλης το κάνει συνέχεια αυτό και εκνευρίζομαι. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που του λέω όταν πάμε ταξίδι και είναι να κάτσουμε με άλλους δίπλα, μη βάλεις έντονο άρωμα, θα μας πεθάνεις. Οπότε θέλω και αυτές τις επιλογές και για πιο γρήγορες και για πρωινές. Αχ, μυρίζει φανταστικά. Είναι στην πιο light εκδοχή του και θα το βάλω και στο ψυγείο ευθύς αμέσως. Πήρα την αντίστοιχη body butter, πάλι στο ίδιο άρωμα. Μπορεί να σας φτιάξει οτιδήποτε θέλετε σε όποιο άρωμα θέλετε. Και μετά, εγώ το θες άρωμα, το γνώρισα ως εξής. Είχε έρθει μη στάλια στο σπίτι μου να κάτσει να μείνει στην Αθήνα και ξέχασε μία body lotion. Ήταν πριν το καλοκαίρι νομίζω, ήταν αυτή εδώ η body lotion. Η σήμερη body lotion, όπου την ξέχασε και εγώ τη δοκίμασα. Τώρα της το λέω, αλλά τη δοκίμασα. Και αυτή την πήρα στο άρωμα μπακαράρους. Είναι πολύ πολύ ωραία γιατί ηρυδίζει. Κοιτάξτε τι ωραίο ηρυδισμό που κάνει. Για καλοκαίρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ειδικά είδω στο τεκολτέ, το έβαζε η Κιθάλια και το έδειχνα στα stories και έλεγα πόσο ωραίο είναι. Οπότε την πήρα κι εγώ. Και όμως το πήγα και ένα βήμα παραπέρα και πήρα και το Shimmery Dry Oil. Το οποίο και αυτό φαίνεται έτσι πάρα πολύ ωραίο. Ταυτόχρονα που είναι. Αχ, παιδιά, είναι πάω μόνο να έρθω καλοκαίρι να κάνουμε διακοπές. Εν τω μεταξύ, αυτό θα το ανοίξω μέχρι να πατήσω το πόδι μου σε διακοπές. Θα χρησιμοποιώ το body lotion και το Shimmery Dry Oil μόλις πάω διακοπές. Αυτά από μένα σήμερα λοιπόν. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο haul, να πήρατε ιδέες και να περάσατε ευχάριστα την ώρα σας μαζί μου. Το κλείνω αυτό το βίντεο εδώ για να πάω να μαζέψω το χαμό που γίνεται τριγύρω μου. Να βάλω πλυντήρια και να τα βάλω στις ντουλάπες, να βάλω κάθε τι στη θέση τους. Εμείς θα τα πούμε σε νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας!